Γεια σας. Πριν απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Γιώργο Κατούγκαλο που μου έκανε την τιμή να με προσκαλέσει να ακούσω και να συζητήσω με όσους παραβρέθηκαν χτες και σήμερα σε αυτή την, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετική σημασία τη ημερίδα. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος μου τώρα είναι να κάνω τη σύνθεση ή μάλλον να επιδιώξω τη σύνθεση των απόψεων όχι μόνο των κοινωνικών εταίρων με την παραδοσιακή έννοια, δηλαδή συνδικάτα μισθωτής εργασίας και εργοδότες, αλλά και την τρίτη διάσταση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που αποτελείται από τους αγρότες, τα επιμελητήρια, τα ελεύθερα επαγγέλματα, τους καταναλωτές, τους αναπήρους κτλ. Και περηφανεύομαι ότι το καταφέρνουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως πριν φτάσω στο ρόλο της ΟΚΕ, επιτρέψτε μου να μείνω στο κεντρικό θέμα αυτής της διημερίδας. Στον, θα έλεγα, παραδοσιακό κοινωνικό διάλογο. Είναι δύσκολο να, και δεν θα προσπαθήσω, να κάνω σύνθεση των όσων άκουσα χτες. Χθες το βράδυ όμως και ιδιαίτερα σήμερα το πρωί κατά τις 11 η ώρα μου ήρθε η ιδέα ότι αξίζει τον κόπο να κοιτάξουμε λίγο πίσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αντλήσουμε τα συμπεράσματα, τα κατάλληλα για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση μέσα στην οποία βρισκόμαστε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάλογος. Το αν υπάρχει σήμερα ακόμα Ευρωπαϊκή Ένωση, το οφείλει στο διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χτίστηκε ξεκινώντας έναν διάλογο και ιδιαίτερα ανάμεσα σε Γερμανούς και Γάλλους πολιτικούς, οι οποίοι στις οικογένειές τους είχαν αρκετούς νεκρούς. Ένας διάλογος που έγινε διαρκής. Ένας διάλογος ο οποίος βγήκε από τα όρια της διακυβερνητικής συνεργασίας. Απόδειξη. Η πρώτη ευρωπαϊκή κοινότητα ήταν εκείνη του Άνθρακα και του Χάλιβα, 1952. Αμέσως με αυτή την κοινότητα λειτουργήσε ένα είδος πραγματικού κοινωνικού διαλόγου. Δηλαδή, τα μέρη τα οποία αφορούσε αυτή η κοινότητα, οι εργαζόμενοι στα ορυχεία και στη σιδηρουργία και από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας αυτών των προϊόντων λειτουργήσαν μέσα στα πλαίσια μιας θεσμικής συμβουλευτικής επιτροπής της ΕΚΑΧ, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα. Το 1957 ο διάλογος ήταν πάντα στο επίκεντρο των συζητήσεων και με αυτή την έννοια ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ένα όργανο που, όχι επειδή τώρα είμαι εδώ πρόεδρος, αλλά ένα όργανο που έπαιξε, διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Οφείλονταν, και εγώ θέλω να οφείλεται πάντα, αλλά κυρίως οφείλονταν στη δεκαετία, το τέλος του δεκαετίας του 50, του 60 και του 70, στο γεγονός ότι οι ηγέτες του συνδικαλιστικού κινήματος από τη μία μεριά και των εργοδοτικών οργανώσεων από την άλλη μεριά είχαν γνωρίσει έναν και ορισμένοι δύο πολέμους. Ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τους Γάλλους, Γερμανούς, Ιταλούς, Βέλγους, Ολλανδούς και Λουξεμβουργέζους υπουργούς. Ο κοινωνικός διάλογος λοιπόν στην Ευρωπαϊκή ΟΚΕ ξεκίνησε το 1957 και συνεχίζει και σήμερα. Όμως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε ένας άλλος διάλογος, ξεχωριστός. Ένας διάλογος μόνο ανάμεσα σε εργοδότες και συνδικάτα. Αυτός μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε το 1973-1974
όταν με τη διεύρυνση των 6 χωρών στις 3 νέες που ήταν τότε το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία, διαφάνηκε ότι δημιουργήθηκε ένα καινούριο κέντρο αποφάσεων. Και τουλάχιστον από τη συνδικαλιστική μεριά, για την οποία μπορώ να μιλήσω υπεύθυνα, όντας τότε νεαρός σχετικά συνδικαλιστής, υπήρξε η βούληση να δημιουργηθεί ένα συνδικαλιστικό κίνημα που να μπει σε έναν διάλογο με τις ευρωπαϊκές αρχές, κυρίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατ' εικόνα και καθομοίωση του διαλόγου που υπήρχε στις ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Από τη μεριά των εργοδοτών, μπορώ να πω, κύριε Κυριαζή, ότι τότε δεν είχαν ιδιαίτερη ανάγκη, γιατί οι εργοδοτικές οργανώσεις, και δεν το λέω βέβαια χωρίς καμία διάθεση να κρίνω, αλλά είχαν τη δυνατότητα την οικονομική να δημιουργήσουν τα λόμπι και να παρέμβουν στη διαμόρφωση των προτάσεων από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά όμως, ιδρύθηκε η UNICE, η οποία μετεξελίχθηκε σε Business Europe, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων, η Βαλέρια μίλησε ως Γενική Γραμματέας προηγουμένως, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η αντίστοιχη της ΓΕΣΕΒΕ και βιοτεχνών και ξεκίνησε ένας σχεδόν θεσμοθετημένος διάλογος με την καλή πρόθεση των δύο μερών, κυρίως της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και της UNICE, σήμερα Business Europe, αλλά αυτός ο διάλογος θεσμοθετήθηκε, μπορώ να το πω, χάρη στη βούληση της Επιτροπής του Ζακ Ντελόρ και του ίδιου του Ζακ Ντελόρ προσωπικά. Το 1985, όχι ότι ελήφθη μια απόφαση την οποία οι κοινωνικοί συνομιλητές, ο Υπουργός μίλησε προηγουμένως και οι ανταγωνιστές, εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, σε όλα τα εργοστάσια της επιχείρησης που δούλεψα, δεν θεώρησα τον εαυτό μου ανταγωνιστή. Αλλά σαν συνδικαλιστής θεώρησα ότι είμαι συνομιλητής της εργοδοσίας με στόχο να βρούμε τη λύση που εξυπηρετεί και τα δύο μέρη. Λέω λοιπόν, οι κοινωνικοί συνομιλητές, οι εταίροι, δεν υποχρεώθηκαν να μπουν σε έναν διάλογο. Απλά ο Ζακ Ντελόρ έδειξε τη διάθεση ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκολύνει αυτόν τον διάλογο, ο οποίος υπήρχε ήδη ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων, Δημοσίων Επιχειρήσεων και την Ένωση των Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Ευρώπης. Και έτσι λοιπόν μέσω από αυτό που λέμε το σχέδιο Val Duchesse, από το όνομα της αίθουσας όπου έγινε η πρώτη συνεδρίαση, με κοινή βούληση των κοινωνικών εταίρων, μπήκαμε σε μια διαδικασία κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην πορεία η Business Europe θέλησε και πολύ ορθά έκανε να συμπεριλάβει στην εργοδοτική πλευρά και την Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Βιοτεχνίας. Και δεν σταματήσαμε εκεί. Θυμούμαι πάρα πολύ καλά, έχοντας συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, τη συμπεριφορά του Ζίγκμουντ Τίσκεβιτς, πιθανό ο κύριος Κυριαζή να το θυμάται, ένας επιχειρηματίας μεγάλου μεγέθους, είχε διατελέσει μάλιστα και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BP, αν θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένας εκπρόσωπος της εργοδοσίας, ο οποίος ήξερε τι σημαίνει «έχω μια επιχείρηση, διαπραγματεύονται με τα συνδικάτα». Και ύστερα από διαπραγματεύσεις που κράτησαν σχεδόν 2 μερών, ήταν non-stop, συμφωνήσαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν όταν το επιθυμούν να γίνουν νομοθέτες. Αυτή είναι η περίφημη συμφωνία της 31 Οκτώβρη
γέρασα, 1991. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ημερομηνία δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων συμπεριλήφθη στη συνθήκη του Μάστριχτ χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ζήτησε, όπως πάντα έκανε, άλλωστε το opting out, και με τον τρόπο αυτό οι κοινωνικοί εταίροι μπορούσαν να διαπραγματευθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες μέλη. Και το αξιοποίησαν. Και μην νομίζετε ότι ήταν εύκολο. Πριν απ' όλα δεν ήταν εύκολο από τη μεριά των συνδικαλιστών να συμφωνήσουμε, τότε ήμασταν 12 και μετά 15 χώρες. Γιατί είναι πράγματι, δεν θα έλεγα κύριε Κυριαζή ότι είναι 28 μοντέλα, αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να ταξινομήσουμε τουλάχιστον 3 μοντέλα εργασιακών σχέσεων. Λέω τουλάχιστον 3. Το σκανδιναβικό, το γερμανικό και το μοντέλο που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο. Έτσι λοιπόν ήταν πρώτα διαπραγματεύσεις μεταξύ των συνδικαλιστών και από την άλλη μεριά μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων να φτάσουμε σε μια κοινή θέση. Και στη συνέχεια, ανάμεσα στους εργοδότες και τα συνδικάτα, να φτάσουμε σε μια πρόταση την οποία ζητούσαμε να γίνει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή νόμος σε όλες τις χώρες μέλη. Και αυτό το καταφέραμε. Ό,τι ισχύει σήμερα για την κοινωνική άδεια είναι ακριβώς το κείμενο το οποίο υιοθέτησαν οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ό,τι ισχύει σήμερα για τη ρύθμιση της εργασίας με μερική απασχόληση είναι αυτό που συμφωνήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ό,τι ισχύει για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι πάλι το κείμενο το οποίο ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ακόμα και η τηλεεργασία, και εδώ αρχίσαμε να κάνουμε κοιλιά, αλλά σε 21 από τις 28 χώρες, ό,τι ισχύει για την τηλεεργασία είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Και αυτό το αποτέλεσμα έχει επιβληθεί όχι μέσω ενός δεσμευτικού, μιας δεσμευτικής απόφασης των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά από τη βούληση των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο. Εδώ λοιπόν ήμασταν σε μία πορεία, εγώ δεν μπορώ να την ξεχάσω βέβαια χωρίς να θέλω να μείνω νοσταλγικός στα καλά χρόνια, αλλά είμαστε σε μία πορεία της ιδέας την οποία εμένα προσωπικά μου την είχε εμφυσίσει ένας ιστορικός ηγέτης του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Κινήματος, της οργάνωσης του συντρόφου μου Ρούντι Δελέρ, ο Ζοκς Ντεμπίν, ο οποίος προσπαθούσε να πείσει και εμείς οι νεότεροι μαζί του ότι πρέπει να φτάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαπραγμάτευση και την υπογραφή ευρωπαϊκών συλλογικών συμβάσεων. Για να το πετύχουμε αυτό σκεφτήκαμε και τρόπους, γιατί δεν ήταν εύκολο να πείσουμε, να μιλήσω από τη δική μου μεριά, το Σουηδό συνδικαλιστή να δεχθεί θέματα για τα οποία εμείς στην Ελλάδα και εγώ ήμασταν οι σύντροφοι στην Ιρλανδία, ήταν ένθερμοι. Και έτσι σε κάθε μία από τις συμβάσεις συμπεριλάβαμε μια ρήτρα που είπαμε ρήτρα της μη οπισθοδρόμησης. Με τον τρόπο αυτό ουδής μπορούσε να χρησιμοποιήσει μία συμφωνία προκειμένου να μειώσει την προστασία των εργαζόμενων. Ως εδώ ήταν τα καλά χρόνια. Με το τέλος της θητείας του Ζακ Ντελόρ, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχει υπάρξει καμία πίεση. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της βούλησης των κοινωνικών εταίρων. Αλλά με το τέλος της θητείας του Ζακ Ντελόρ, της αλλαγής του συσχετισμού σε επίπεδο Συμβουλίου, της αλλαγής της σύνθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυστυχώς δεν υπήρξαν άλλες, σε εισαγωγικά να το πω, αν και είναι πραγματικά συμβάσεις, άλλες πραγματικές ευρωπαϊκές συλλογικές συμβάσεις. Αισιοδοξώ ότι θα υπάρχουν στο μέλλον.
Λέω αισιοδοξώ γιατί από χαρακτήρα, αν δεν ήμουν αισιόδοξο, μπορεί να μην ζούσα σήμερα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Πρέπει να σας πω πριν απ' όλα ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι μια άλλη εκπροσώπηση του εργατικού κινήματος, των εργοδοτικών οργανώσεων, συν τις οργανώσεις που ανέφερα εισαγωγικά. Οι συζητήσεις μας γίνονται από το επίπεδο της ομάδας εργασίας που ετοιμάζει ένα κείμενο έως την ολομέλεια που υιοθετεί ή δεν υιοθετεί, γίνονται διαρκώς και έχουν επιτυχία όταν όλα τα μέρη συμμετέχουν με στόχο να υπάρξει σύνθεση και όχι με μοναδικό στόχο να καταγράψουν τη θέση την προσωπική τους ή τη θέση της οργάνωσής τους. Και έχουμε πετύχει σημαντικά πράγματα, τα οποία πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζουν. Πολλά υπόθηκαν για τον πυλώνα, για την ιστορία μπορώ να σας πω ότι η πρώτη λέξη που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Γιούνκερ δεν ήταν πυλώνας, ήταν βάθρο. Το βάθρο των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά τον άλλαξε γιατί, όπως είπε, με τη λέξη βάθρο τρόμαξαν οι Εγγλέζοι. Και έτσι τον βάφτισε πυλώνα. Πολλά υπόθηκαν λοιπόν για τον πυλώνα και σωστά και πιστεύω δίπλα στην πραγματικότητα. Ας κοιτάξουμε όμως πώς φτάσαμε να έχουμε σήμερα ένα χάρτη θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, κείμενο το οποίο είναι δεσμευτικό για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τη αρχή υπήρξε μια πρωτοβουλία, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το ρόλο των εργοδοτικών οργανώσεων, ξεκίνησε από τα συνδικάτα. Μια πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε ένα χάρτη των δικαιωμάτων, γιατί η κοινότητα διευρύνεται, ήταν ήδη 10 χώρες με την προσχώρηση της Ελλάδας, της χώρας μας. Και ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής να του λάβει υπόψη του ένα κείμενο το οποίο αρχίσαμε να διαπραγματευόμαστε. Εργοδότες, εργαζόμενοι και όλες οι άλλες κοινωνικές οργανώσεις που εκπροσωπούνται και εκπροσωπούνται ακόμα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήξαμε ύστερα από ίσως πραγματικές ώρες, 100 ώρες συζητήσεων, σε ένα κείμενο το οποίο στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο είναι ακριβώς σήμερα ο χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων. Στην πρώτη παρουσίαση που έγινε στη Σύνοδο του Στρασβούργου επί Προεδρίας François Mitterrand και καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ήταν ο Χέλμουντ του Κόλ, το κείμενό μας παρουσιάστηκε με μια, όπως υπόθηκε τότε, επίσημη διακήρυξη. Και μπορώ να σας πω ότι προσωπικά είχα πολύ δουλέψει στο κείμενο αυτό με τους συναδέλφους μου εργοδότες και κυρίως συνδικαλιστές. Είχα εξαγριωθεί και είχα δηλώσει δημόσια ότι δεν ζητήσαμε μια πλατωνική δήλωση. Ζητήσαμε ένα δεσμευτικό κείμενο. Και συνεχίσαμε βέβαια πολιτισμένα πάντα να διεκδικούμε αυτό που ζητήσαμε από την αρχή. Φτάσαμε σήμερα να το έχουμε. Διότι ο χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνθήκης με την οποία λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Γιατί επιμένω σε αυτό? Γιατί άκουσα μια κριτική την οποία δεν ασπάζομαι προς τον πρόεδρο Γιούνκερ και μην νομίζω ότι είμαι ψηφοφόρος του κ. Γιούνκερ, κάθε άλλο. Απλώς εκτιμώ τις πρωτοβουλίες που παίρνει. Ότι αυτό που πρότεινε, που δεν το έχει προτείνει ακόμα, δεν δεσμεύει κανέναν. Μα αγαπητοί φίλοι, για όλα υπάρχει μια αρχή. Έτσι ξεκινήσαμε και με το χάρτη. Και πριν απ' όλα ο πρόεδρος Γιούνκερ είχε το αντανακλαστικό να λειτουργήσει όπως ο Ζακ Ντελόρ. Μου έστειλε μια επιστολή, όχι στον Τάση, αλλά στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
με την οποία μου ζητά οι κοινωνικοί συνομιλητές της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ να διατυπώσουν μία πρόταση για τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτό κάνουμε αυτή την ώρα. Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων και άλλων. Δεν μπορώ να προδιαγράψω το αποτέλεσμα. Προσπαθώ όμως και ελπίζω ότι θα είναι ένα αποτέλεσμα συνένεσης και ότι αυτό το αποτέλεσμα θα έχει την πορεία που είχε ο χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων. Για να μην μακρηγορήσω, αν και πολλά θα μπορούσα να πω, θέλω να πω δύο κουβέντες για την παγκοσμιοποίηση και τις χώρες μας μέσα σε αυτό το κλίμα. Υπάρχουν, θα τους πω αφελείς, μπορώ να πω και άλλη λέξη, πιο σκληρή, εκπρόσωποι χωρών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι πιστεύουν ότι μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία θα μπορέσουν να υπερασπιστούν καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών τους, αν μείνουν μόνοι. Υπάρχουν βέβαια αυτοί που πρεσβεύουν το μίσος, το ρατσισμό, την ξενοφοβία στις διάφορες χώρες, οι οποίοι αν ποτέ καταφέρουν να γίνουν πλειοψηφία, είναι βέβαιο ότι το επόμενο βήμα θα είναι να κάνουν πόλεμο οι μεν εναντίον των δε. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία μέχρι σήμερα. Υπάρχουν και οι υπόλοιποι, και ακόμα είμαστε πλειοψηφία, αλλά δεν ακούγεται, που πιστεύουν ότι ο ευρωπαϊκός λαός, ή αν θέλετε οι λαοί της Ευρώπης, προτιμώ να λέω ο ευρωπαϊκός λαός, γιατί έχουμε κοινά σημεία πολιτισμού στην Ευρώπη, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης πολύ καλύτερα μέσα σε μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε θελκτική από το 1952-57 μέχρι το 2005. Γιατί πρώτα διασφάλιζε την ειρήνη. Γιατί διασφάλιζε ένα βαθμό ικανοποιητικό οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Γιατί διασφάλιζε τον πολίτη να έχει την ελευθερία έκφρασης και τη δυνατότητα να έχει μια αξιοπρεπή διαμείωση. Ορισμένα από αυτά άρχισαν να χάνονται με την κρίση, την εισηγμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες κρίση το 2008. Αν θέλουν λοιπόν οι αποφασίζοντες να απαντήσουν στους ξενόφοβους, στους νεοναζιστές, στους αυτούς που προωθούν το μίσος, δεν υπάρχουν χίλιοι τρόποι. Υπάρχει ένας τρόπος να επαναπείσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εκεί για τους λαούς, για τους πολίτες. Βρίσκεται εκεί για να τους διασφαλίσει, εκτός από την ελευθερία έκφρασης που έχουμε ακόμα ευτυχώς, την ειρήνη που ακόμα έχουμε ευτυχώς, αλλά και μια αξιοπρεπή διαβίωση. Για να γίνει αυτό όμως, χρειάζονται επενδύσεις. Επικροτήσαμε ως Ευρωπαϊκή ΟΚΕ την πρόταση του Jean-Claude Juncker με τα 315 δισεκατομμύρια σε 3 χρόνια. Αυτό δεν μας εμπόδισε να πούμε ότι δεν είναι αρκετά και ότι θα ήταν το ελάχιστο, καλύτερο θα ήταν να υπάρξει μια επένδυση της τάξης του 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χρόνο. Κάθε χρόνο. Για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης χρειάζονται αυτές οι επενδύσεις. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν προς το καλό όλης της κοινωνίας, χρειάζεται κοινωνική ειρήνη. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει κοινωνική ειρήνη με εργαζόμενους σε εξαθλίωση,
όπως υπόθηκε χθες και σήμερα, με μισθούς και μεροκάματα που δεν επιτρέπουν να έχουν ένα αξιοπρεπή βίο. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ειρήνη με τη δημιουργία νεοπτωχών εργαζόμενων δίπλα στους εξαιρετικά φτωχούς, αυτούς που δεν μπορούν να επιβιώσουν, δίπλα στους ανέργους. Και σε αυτό το τομέα προσπαθήσαμε, σαν Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, να διατυπώσουμε προτάσεις. Είμαι περήφανος που τα καταφέραμε, παρά τις απόψεις που συχνά ήταν διεισάμενες. Είπαμε στην Επιτροπή Μπαρόσο ότι η Ευρώπη μπορεί να βρει κάποια χρήματα και όχι αμεληταία ποσότητα. Κάναμε και λογαριασμούς. Και είπαμε με ένα ελάχιστο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών της τάξης του 1 λεπτού στα 1.000 ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει 50 με 55 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Χάρηκα πάρα πολύ προσωπικά γιατί πάλι σαν πρόεδρος της ομάδας των συνδικαλιστών προώθησε αυτή την ιδέα που ο κύριος Μπαρόζο 6 μήνες, 8 μήνες πριν το τέλος της θητείας του ήρθε επίσημα στην ολομέλειά μας και μας ανακοίνωσε ότι έκανε δεκτή την πρότασή μας, η οποία όμως αγαπητέ μου Υπουργέ ακόμα τρενάρει. 11 χώρες την έχουν υπογράψει και εκεί είμαι βέβαιος ότι και εσύ και ο κύριος Τσακαλώτος μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο μαζί με άλλους προοδευτικούς υπουργούς οικονομικών και εργασίας. Προτείναμε μπροστά στη φτώχεια που αυξάνονταν, έχοντας κατά νου ότι αν θέλουμε να σεβαστούμε τον πολιτισμό που θέλουμε να έχουμε, δεν μπορούμε να αφήνουμε συνανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα και από το κρύο. Και προτείναμε πάντα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και με ισχυρή πλειοψηφία τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου που θα χρηματοδοτήσει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Προσοχή, δεν μιλάω για μισθούς. Η μισθή είναι υπόθεση διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μιλήσαμε για την ανάγκη να είμαστε άνθρωποι απέναντι σε συνανθρώπους μας, όχι μόνο στα λόγια αλλά στην πράξη. Και αυτή η πρότασή μας εκκρεμεί. Προτείναμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι ένας συμβουλευτικός θεσμός που προβλέφθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης και επαναβεβαιώθηκε από όλες τις συνθήκες. Η δύναμή του είναι στη σοβαρότητα των προτάσεών του και κυρίως προτάσεις που να απηχούν τη συντηρητική πλειοψηφία των οργανώσεων του κόσμου της εργασίας, των επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνίας. Μέσα στα γενικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μέσα στο κλίμα φοβίας που έχει πιάσει τους πολίτες, μέσα στο κλίμα του ψεύδους το οποίο χρησιμοποιούν οι λαϊκιστές, οι φασίστες, εγώ έτσι τους λέω, οι ξενόφοβοι, οι ρατσιστές, μέσα σε αυτό το κλίμα, και επειδή έχω γεράσει κιόλας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου και ο ρόλος του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να φανεί για μια ακόμα φορά εξαιρετικά χρήσιμος, αρκεί οι αποφασίζοντες, κύριε Υπουργέ, να τον λάβουν σοβαρά υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.